Σας είπα χθες για τα πρωτόκολλα που θα έχουμε στα πανηγύρια. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έχουμε τον κύριο Ντελέζο, είναι λέκτορας εφαρμογών Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, υγειονολόγος. Καλώς τον. Ο οποίος μας τα έφερε τα πρωτόκολλα. Καλή σας ημέρα. Και μάλιστα σήμερα ο κύριος Ντελέζος έχετε να κουμπώσει με αυτό που μας έλεγε ο κύριος Βατόπουλος, ο καθηγητής μικροβιολογίας το πρωί, ότι η εισήγηση προς την κυβέρνηση των επιστημών. Είναι τοπική. Είναι και στους τοπικούς φορείς να μην γίνονται τα πανηγύρια. Να μην γίνονται. Να μην γίνονται. Καλημέρα, κύριε Ντελέζο. Να μην κάνουν κάλεσμα, όχι μόνο για τους δημότες, κύριε Ντελέζο, αλλά κυρίως για τους επισκέπτες σε αυτές τις περιοχές. Για πάμε. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, εμείς ουσιαστικά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο παρέμβασης, το οποίο να το δώσουμε στους διοργανωτές, στους τοπικούς διοργανωτές, με σκοπό να μπορέσουμε να σώσουμε, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, τα πανηγύρια, γιατί ξέρετε, είναι ένας πνεύμονας οικονομίας και για τις τοπικές κοινωνίες. Οπότε λοιπόν, ουσιαστικά πάμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, αλλά πρέπει να συνεργαστούν όμως και οι τοπικοί φορείς και να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε και διοργανώναμε αυτές τις υπαίθριες τοπικές γιορτές. Πώς είναι αυτές οι παρεμβάσεις που κάνετε τώρα? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα είναι ένας οριοθετημένος χώρος. Δηλαδή δεν θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν να είναι οριοθετημένος για να μπορέσουμε εκεί πέρα να υπολογίσουμε αντίστοιχα και τα άτομα. Δανειζόμαστε ουσιαστικά διατάξεις από όλα τα προηγούμενα μέτρα για να μπορούμε να φτιάξουμε το όριο αυτό. Κάνουμε λοιπόν ένα οριοθετημένο χώρο. Θα πρέπει επίσης τουλάχιστον ένα παρέα που θα μπουν μέσα να υπάρχει μια καταγραφή στοιχείων, έτσι ώστε αν υπάρξει κάποιο κρούσμα να μπορέσουμε να του ειδοποιήσουμε. Δεν θα έχουμε όρθιους, δηλαδή θα έχουμε άτομα τα οποία θα πάνε και θα καθίσουν σε τραπέζια. Ναι. Και θα υπάρχει η πίστα, αλλά θα είναι όμως οριοθετημένα. Τα τραπέζια αυτά θα έχουν αποστάσεις μεταξύ τους, θα υπάρχουν τα αλκοολούχα αντισηπτικά και από εκεί και πέρα θα έχουμε δύο περιπτώσεις. Ή θα είναι το τραπέζι σερβιριζόμενο ή να είναι μπουφές. Ο μπουφές δεν θα είναι ο καθένας να πηγαίνει να παίρνει ό,τι θέλει, αλλά θα ακολουθήσουμε τις διατάξεις του μπουφέ. Όπως δόθηκαν στα ξενοδοχειακά πρωτόκολλα, που θα υπάρχει άτομο το οποίο θα σερβίρει αυτό τα άτομα τα οποία θα πηγαίνουν εκεί να πάρουν στο μπουφέ και όχι ο καθένας να βάζει τα χέρια του. Πανηγύρια και σουβλάκια συνήθως. Γίνεται αυτό, παιδιά, στα πανηγύρια. Θα πρέπει να γίνουν και γι' αυτό είπαμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο μενού, έτσι ώστε να μην υπάρχει ο τρόπος και να αργούμε με τον τρόπο να επιλέξουμε. Δεν θα υπάρχουν κατάλογοι, άρα λοιπόν θα είναι συγκεκριμένο το μενού, δηλαδή μονοθεματικό όπως λέμε, έτσι ώστε να ξέρει ο καθένας πλησιάζει, παίρνει ό,τι θέλει και δεν παίρνει. Ακριβώς. Για να μειώσουμε το χρόνο. Ναι. Οι σερβιτόροι τώρα, αν υπάρχουν, οπωσδήποτε θα φοράνε το ασπίδιό τους ή τη μάσκα τους. Όπως ακριβώς επίσης το δανειστήκαμε αυτό από τα υγειονομικά πρωτόκολλα των εστιατορίων. Έτσι ώστε λοιπόν να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε το κομμάτι αυτό. Και φυσικά έχουμε και στο κομμάτι των καλλιτεχνών ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε διατάξεις οι οποίες αφορούν τους καλλιτέχνες οι οποίοι ακολουθούν αυτά τα πνευστά όργανα. Λάβετε υπόψη σας πλέον ότι έχουμε δεδομένο ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και με απλά σταγονίδια από την εκπνοή μας, από την ομιλία μας, να το πω έτσι απλά. Οπότε λοιπόν ο τραγουδιστής δεν μπορεί να είναι δίπλα στα άτομα τα οποία χορεύουν. Άρα λοιπόν θέλουμε να είναι 2 μέτρα μακριά ή αυτός ο οποίος παίζει κάποια πνευστά όργανα, τις γκάιδες, πίπισες, τα κλαρίνα κτλ. Πρέπει να είναι 3 μέτρα μακριά από τους υπόλοιπους, έτσι ώστε να μην πλησιάζει και να μην έχουμε σταγονίδια αερομεταφερόμενα. Και φτάνω στο θέμα του χορού, το οποίο είναι το πιο κρίσιμο. Δεν λέμε να μην χορέψουμε, να υπάρχει, αλλά θα θέλουμε οριοθετημένη πίστα, τα οποία θα υπολογίσουμε στο περίπου τα τετραγωνικά της και εκεί θα κάνουμε τη διαίρεση δια 2 τετραγωνικά το κάθε άτομο. Δηλαδή, να τα δούμε όλα αυτά σε πανηγύρι, κύριε Ντελέζο, με συγχωρείτε, και να μην τα πιστέψουμε τώρα. Με τα πνευστά τι γίνεται? Γιατί και με τα πνευστά, διάβασα λίγο το πρωτόκολλο, κάτι γίνεται με τα κλαρίνα και τις τσαμπούκες. Αυτό σας είπα, πλέον είναι δεδομένο. Πάρα πολλοί επιστήμονες στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναφέρουν ότι δεν φτάνει μόνο το φτέρνισμα ή ο βήχας. Έτσι, για τα σταγονίδια που είπατε. Έχουμε τα σταγονίδια από μια εκπνοή. Όταν λοιπόν ένας τραγουδιστής από το λάρυγγα βγάζει έντονη φωνή, τότε λοιπόν στα γονίδια μπορούν να φτάσουν να είναι μολυσμένος, ή το κλαρίνο, αυτά αντίστοιχα τα επίπιζες, γκάιδες κτλ. Εκπνέουν στα γονίδια τα οποία μπορούν να φτάσουν αρκετά μακριά. Γι' αυτό ζητήσαμε να είναι 3 μέτρα μακριά από την πίστα και από τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι εκεί πέρα κοντά.